Επίσης, σήμερα αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία που θα κάνει ο ηγέτης της Χεσμπολά, ο Χασάν Νασράλα. Θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση που θα κάνει ενώπιον των οπαδών του και αναμένεται με ενδιαφέρον γιατί έχουμε φυσικά μια συνεχή ανησυχία και ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Ναι, ναι. Και εκφράζονται πολύ έντονες ανησυχίες ότι αν μπει και η Χεσμπολά πολύ πιο ενεργά στον πόλεμο, γιατί ήδη χθες είχαμε για παράδειγμα η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι έπληξε 19 στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ και υπήρξε και ανταπάντηση αντίστοιχη του Ισραήλ. Υπάρχει ο φόβος ότι αν αναμειχθεί η Χεσμπολά, όπου είχαμε και το 2006 μια μεγάλη σύγκρουση σχετικά με το Ισραήλ, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ. Η Χεσμπολά έχει και μεγαλύτερες δυνατότητες πυρός από ό,τι έχει η Χαμάς και βέβαια λόγω του ότι έχει πολύ στενές σχέσεις, στην ουσία υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να ενισχυθεί πιο άμεσα από το Ιράν, από ότι η Χαμάς βέβαια που είναι αποκλεισμένη η λωρίδα της Γάζας. Και να θυμίσω επίσης ότι η Χεσμπολά είναι μεγαλύτερη σήμερα πολιτική και στρατιωτική δύναμη στο Λίβανο. Βέβαια, εάν φανεί ή εν πάση περιπτώσει, αν ασχέτως τι θα πει ο Νασράλα, έχουμε μία επιδείνωση και ανοίξει το μέτωπο του Λιβάνου, για το Λίβανο κάθε άλλο παρά για κανέναν δεν θα είναι φυσικά ευχάριστο, αλλά πολύ δε περισσότερο για το Λίβανο, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 3-4 χρόνια σε μια δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με ένα νόμισμα το οποίο στην ουσία έχει καταρρεύσει, με τον κόσμο να μην μπορεί να πάρει τα λεφτά του από τις τράπεζες. Και καταλαβαίνει κανείς ότι μια ενεργότερη συμμετοχή και ένα άνοιγμα μετώπου με το Ισραήλ θα πολλαπλασιάσει, αν μη τι άλλο, αυτά τα προβλήματα. Τώρα, σε στρατιωτικό επίπεδο, ο Ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας. Συνεχίζονται να δίνονται σφοδρές μάχες σώμα με σώμα, όπως λέει και εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάου, είπε ότι μιλώντας σε ομάδα στρατιωτών ότι βρισκόμαστε πρώτων πυλών της πόλης της Γάζας. Και από στρατιωτικής πλευράς το Ισραήλ ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ότι είχε άλλους 4 στρατιώτες νεκρούς στις συγκρούσεις αυτές. Έχουν ανέβει συνολικά 23 οι στρατιώτες που έχει χάσει το Ισραήλ από την Τρίτη που έχουν ξεκινήσει η εντατικοποίηση των χερσαίων επιθέσεων. Η Χαμάς από την πλευρά της δείχνει και βίντεο ότι αντιστέκεται, ότι πετυχαίνει πλήγματα στον Ισραηλινό στρατό και μάλιστα υποστηρίζει ότι τα θύματα του Ισραηλινού στρατού είναι πολύ περισσότερα. Ναι. Υπάρχει βέβαια πάντα η πολύ έντονη ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση. Χθες οι ειδικοί συγγητές του ΟΗΕ έκρουσαν τον κόντρονα του κινδύνου ότι η Γάζα αντιμετωπίζει πλέον μεγάλο κίνδυνο γενοκτονίας. Μία δήλωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ισραηλινής Αποστολής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη, όπου μίλησε για λυπηρές και βαθιά ανησυχητικές δηλώσεις και επέριψε για μία ακόμα φορά την ευθύνη για την ικτρή αυτή κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας στην Χαμάς. Αποστάσεις πήρε και ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος είπε ότι ο ορισμός της γενοκτονίας αρμόδιο για να αποφανθεί είναι το δικαστικό σώμα του ΟΗΕ. Να πούμε ακόμα ότι σήμερα για τρίτη συνεχή μέρα θα συνεχιστεί η διέλευση ανθρώπων που φεύγουν από τη λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφα. Ναι. Μωυσή, πόσοι το 24ωρο περνάνε εκεί? Πρέπει να είναι μικρός ο αριθμός δηλαδή, έτσι δεν είναι? Σχετικά μικρός. Μέσα στις δύο μέρες λέγεται ότι έχουν περάσει 700. Μάλιστα. Χθες γύρω στους 344 κατόχους ξένων διαβατηρίων. Περάσανε και 72 παιδιά και 21 παιδιά τραυματισμένα. Ναι. Λέγεται ότι μέσα σε 15 μέρες υπολογίζεται ότι οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων που μπορούν να πάρουν έγκριση και να περάσουν από τη Ράφα θα ανέρχεται γύρω σε 7.000. Βέβαια, μάλιστα, υπάρχει και το σοβαρό θέμα των βαριά τραυματισμένων, των παιδιών που έχουν προβλήματα, τα οποία είναι πολύ μικρότερος αριθμός τουλάχιστον αυτός που περνάει για νοσηλεία στην Αίγυπτο. Το ίδιο το Ισραήλ χθες ανακοίνωσε ότι έχει μέσω του πρεσβευτή του στο Βερολίνο ότι είναι σε συνεννόηση με ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να στείλουν, θα λέγαμε, πλοία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλωτά νοσοκομεία για να περιθάλψουν
ανθρώπους από τη λωρίδα της Γάζας. Μένει να το δούμε αυτό. Οι νεκροί έχουν φτάσει στη λωρίδα της Γάζας στους 9.061, εκ των οποίων 3.760 σχεδόν, δηλαδή μισή, είναι παιδιά. Ναι. Η UNRWA, η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι επλήγησαν χθες 4 σχολεία και είχαμε 20 νεκρούς ή τραυματίες. Και θα κλείσουμε με τη πιέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέγοντας ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, ενέκρινε χθες ένα ψήφισμα το οποίο εισηγήθηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι για βοήθεια στο Ισραήλ 14,3 δισεκατομμύρια δολαρίων με πλειοψηφία 226 έναντι 196. Ωστόσο, η πρόταση αυτή, επειδή την εισηγήθηκαν οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν περιλαμβάνει, όπως ήθελε ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και το πακέτο για την Ουκρανία. Παρόλο αυτό το ψήφισαν και 12 δημοκρατικοί. Και έτσι αυτό το πακέτο δεν αναμένεται στην ουσία να έχει την έγκριση. Πρώτον, γιατί στην Γερουσία ελέγχεται από τους δημοκρατικούς και δεν εκτιμάται ότι θα περάσει. Αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με βέτο. Ο Τζο Μπάιντεν θέλει ταυτόχρονα να εγκριθεί και η βοήθεια και για το Ισραήλ και για την Ουκρανία. Επιπλέον, οι Ρεπουμπλικάνοι έθεσαν στην πρόταση αυτή και ένα ακόμα όρο, το να περικοπεί χρηματοδότηση του IRS, δηλαδή της Αμερικανικής ΑΔΕ, αν μπορώ να πω έτσι. Κάτι το οποίο, αν συμβεί, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Αμερικανικού Κογκρέσου προβλέπει ότι θα στερηθεί έσοδα φορολογικά και θα φτάσει το αμερικανικό έλλειμμα εξαιτίας της αναμενόμενης μείωσης φορολογικών εσόδων στα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην επόμενη δεκαετία.